Στα χέρια ιδιωτών περνά το Ταμείο της Ακρόπολης, καθώς η κυβέρνηση δρομολογεί διαγωνισμό για την εκχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία των εργασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών στις πύλες εισόδου του αρχαιολογικού χώρου. Η απόφαση της κυβέρνησης συναντά την αντίδραση της πλειοψηφίας των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν υπογράψει επιστολή διαμαρτυρίας, ενώ η αρχιφύλακας της Ακρόπολης, μετά την προσυπογραφή της καταγγελίας, απομακρύνθηκε από τη θέση της. Την ίδια ώρα, σε μεγάλες αυξήσεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού με το εισιτήριο στην Ακρόπολη να εκτοξεύεται από τα 20 στα 30 ευρώ, δηλαδή αύξηση 50%. Μαζί μας στο στούντιο για να ανοίξουμε αυτό το θέμα, ο αρχαιολόγος κύριος Λιώνης Δέδες. Καλησπέρα σας, κύριε Δέδε. Καθώς επίσης και το μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχαιοφυλάκων, κύριος Παναγιώτης Τσιντώνης. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την. Με το αυτονόητο ερώτημα, η διαφωνία που βρίσκεται και γιατί. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, αυτή τη στιγμή η κυρία Μεδόνη έχει κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά, όχι σαν αγαθόλα, σαν προϊόν το οποίο παράγει κέρδος και προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Ξεκίνησε με τα 5 μεγάλα μουσεία που τα έκανε νομικά πρόσωπα, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, ξεκινώντας με την Ακρόπολη να τη δώσει σε ιδιωτική εταιρεία που έβγαλε το διαγωνισμό, και να δώσει τα ταμεία των εισιτηρίων και τον έλεγχο σε μια ιδιωτική εταιρεία. Εδώ θέλω να σας πω ότι αυτή την εταιρεία δεν θα την ελέγχει κανένας, γιατί ο ΔΑΠ, το τμήμα επιθεώρησης, έχουν βγει σε σύνταξη όλοι οι περισσότεροι συνάδελφοι και δεν υπάρχει διαδικασία να τους ελέγχουν. Δεν θα στελεχωθεί άρα το τμήμα αυτό ούτως ώστε να υπάρχει ο έλεγχος? Αυτή τη στιγμή είναι μια διαλυμένη υπηρεσία ο ΔΑΠ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα δίνονται στα χέρια των ιδιωτών. Γι' αυτό αντιδρούν λοιπόν οι αρχαιοφύλακες. Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητη αυτή η απόφαση. Θεωρούμε ότι δεν θα μείνουν μόνο στην Ακρόπολη, αλλά θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους 27 χώρους που υπάρχει mm-hmm. το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Μεταβιβάζουν δηλαδή ένα κομμάτι στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των ιδιωτών. Το θεωρούμε απαράδεκτο και γι' αυτό και αντιδρούμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα κάναμε μια 24ωρη απεργία. Ήταν, παρόλο τις προσπάθειες της κυρίας Μενδώνη να ανοίξει την Ακρόπολη, δεν το κατάφερε. Κλείσαμε, μας έβγαλε παράνομη καταχρηστική την απεργία. Εξάγγειλε ο ενιαίος σύλλογος των εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού του και κάλυψε αυτή την απεργία. Την κλείσαμε τελικά. Από εκεί και πέρα θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα κλιμακώσουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, θα προσπαθήσουμε και νομικά να ακυρώσουμε διαγωνισμό και ταυτόχρονα, επειδή κατανοούμε ότι αυτό θα επεκταθεί και στα άλλα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως σας εξήγησα πριν, που υπάρχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Βλέπω ότι θα έχουμε μια δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο και με σοβαρά προβλήματα στην τουριστική περίοδο. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν αυτά τα σχέδια. Και αυτό πιστεύω είναι κομμάτι που πρέπει να απασχολεί και όλη την κοινωνία, προκειμένου να αντιδράσει σε όλα αυτά τα σχέδια, γιατί είναι συνυφασμένα και με τις καινούργιες τιμές των εισιτηρίων και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό, η αύξηση που βλέπουμε αφορά τους πάντες, έτσι, αφορά και τους Έλληνες, δεν αφορά μόνο τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Ο Αθηναίος, ο οποίος μένει στην Πλάκα, μένει παραδίπλα στο Κουκάκι, οπουδήποτε αλλού και θα πάει και αυτό στην Ακρόπολη, θα πληρώσει από 1η Τετάρτου ή από 4 πρώτου, διορθώστε με, το 30 αντί για το 20 που ήταν μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή, με τις καινούργιες αυξήσεις των εισιτηρίων, αποκλείει ολόκληρες κοινωνικές ομάδες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ακρόπολη. Αυτό θα επεκταθεί, όπως γράφει και το δελτίο τύπου, και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Τα 30 ευρώ αφορούν τους πάντες, αφορούν εμένα, αφορούν τα παιδιά, αφορούν όλες τις ηλικίες. Ναι, βέβαια, αφορούν τους πάντες. Εκτός φυσικά κάποιες εξαιρέσεις προβλέπονται, δηλαδή οι παιδιά μέχρι 18 χρονών δεν πληρώνουν εισιτήριο. Μάλιστα. Αλλά είναι δυσβάσταχτο κόστος για τους Έλληνες με τους μισθούς τους οποίους παίρνουν για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, να κάνουν μια επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό χώρο ή σε ένα μουσείο της χώρας. Δηλαδή αποκλείουν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες με αυτή την πολιτική. Απ' την άλλη θεσπίζουν για πρώτη φορά πριβέ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω, επιτρέψτε μου να πάω και στον κύριο Λιώνη, ένα κομμάτι που θέλω να το ξεδιπλώσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί
Εντυπωσιάζει σαν άκουσμα. Ενδεχομένως καλώς να γίνεται, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να έχουν μια πιο ιδιαίτερη ξενάγηση, οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ακούμε για κάποιες κατηγορίες οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικά βαλάντια τουριστών, οι οποίες μπορούν να φτάσουν, διάβαζα χαρακτηριστικά, μέχρι και τα 5.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, πώς διαφοροποιεί το πακέτο των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ανέβουν στον Ιεροβράχο, θέλουν να φτάσουν στην Ακρόπολη, να δουν τον Παρθενώνα, και αυτό που άφησε μέχρι ένα σημείο που σχολίασε ο κύριος Τσιντώνης, το ότι δηλαδή θα το δούμε να εφαρμόζεται στην Ακρόπολη, κάποια στιγμή όμως σιγά σιγά διαδοχικά θα φύγει και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το δελτίο τύπου το οποίο έχει εκδοθεί, γιατί με βάση αυτό μιλάμε, κατηγοριοποιεί τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας, τα ταξινομεί σε 5 κατηγορίες κατά το μέγεθος της επισκεψιμότητας που έχουν. Έτσι η επίσκεψη στην Ακρόπολη, η αυτοτελής επίσκεψη στην Ακρόπολη θα κοστίσει 30 ευρώ. Να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα 30 ευρώ ήταν το ενιαίο εισιτήριο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπου κανείς θα μπορούσε να επισκεφτεί όχι μόνο την Ακρόπολη, επισκέπτεται όχι μόνο την Ακρόπολη με αυτό το εισιτήριο, αλλά και 6 αρχαιολογικούς χώρους. Την Ρωμαϊκή αγορά, να μην είναι την αρχαία αγορά, να μην συνεχίσει. Το ενιαίο παραμένει. Το ενιαίο δεν παραμένει. Το ενιαίο δεν παραμένει. Άρα, από 1η Γενάρη το ενιαίο καταργείται. Από όταν θα μπει σε εφαρμογή η συγκεκριμένη διάταξη, το ενιαίο εισιτήριο καταργείται. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ενώ σήμερα που μιλάμε, με 30 ευρώ κανείς μπορεί να επισκεφτεί 7 αρχαιολογικούς χώρους στο κέντρο της πόλης των Αθηνών και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, στη Ρόδο, στη Κρήτη, έτσι, όπου υπάρχει η εφαρμογή του. Από όταν θα μπει λοιπόν σε εφαρμογή αυτή η απόφαση, θα υπάρξει αυτοτελής τιμολόγηση ξεχωριστά για τους αρχαιολογικούς χώρους που εντάσσονταν στο ενιαίο εισιτήριο. Έτσι. Τη τιμολόγηση αυτή ποιος θα την κάνει? Τη τιμολόγηση θα την κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι, για να το πούμε με ένα απλό παράδειγμα, για να γίνει κατανοητό, σήμερα 20 Δεκέμβρη, η αυτοτελής επίσκεψη στην Ακρόπολη, γιατί είμαστε σε low season, το εισιτήριο είναι 10 ευρώ. Το εισιτήριο θα πάει στα 30 ευρώ, και αν σκεφτεί κανείς μια μέση τιμή εισιτηρίου για τους υπόλοιπους 6 αρχαιολογικούς χώρους που σήμερα τους πληρώνει κανείς με 30 ευρώ, κάνει έναν απλό πολλαπλασιασμό, 6 επί 10 ευρώ, 60 ευρώ. Συν 30 ευρώ η Ακρόπολη, 90 ευρώ. Ενώ σήμερα και για τους 7 αρχαιολογικούς χώρους στην Αθήνα πληρώνει κανείς 30 ευρώ. Η αύξηση είναι δυσθεώρατη. Και προφανώς δεν έχει να κάνει με τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο, ο οποίος θα ήθελε με την οικογένειά του να επισκεπτεί αυτό το κόμπλεξ των αρχαιολογικών χώρων στην Αθήνα. Η VIP επισκέψεις που ρωτήσατε και ξεναγήσεις. Είναι ένα σχετικά καινούριο, μια καινούρια διαδικασία που πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Αυτά τα οποία έχουν διακινηθεί στη δημόσια σφαίρα για τιμολόγηση δεν φαίνονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου. Το δελτίο τύπου του Υπουργείου, αν θυμάμαι καλά, μιλάει για υψηλό αντίτιμο για αυτές τις ξεναγήσεις, τις ιδιωτικές ξεναγήσεις, όπου μάλιστα μετά το πέρας της ιδιωτικής ξενάγησης, και αυτό είναι ένα στοιχείο που μας προβληματίζει, τι σημαίνει ιδιωτική ξενάγηση σε ένα δημόσιο αρχαιολογικό χώρο, ας το κρατήσουμε και αυτό, θα παίρνουν και κάποια αναμνηστικά υψηλής αξίας οι ξεναγούμενοι. Όλο αυτό είναι ένα θολό τοπίο σε σχέση με την διαχείριση που θέλουμε να έχουμε στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας. Θέλουμε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία προσβάσιμους σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα βαλάντια, και συμπεριληπτικούς, να μεταφέρουν την πολιτιστική ψυχαγωγική εμπειρία και παράλληλα να εκπληρώνουν και τον εκπαιδευτικό τους σκοπό, ή θέλουμε να δούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά σαν μία δαμαλίδα την οποία μπορούμε να τη μαστεύουμε για να βγάλουμε όσο περισσότερο μπορούμε από αυτήν? Δεν είναι μια πολιτική αυτή η οποία ακολουθείται ευρύτερα από μουσεία, από αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Αλλά και σε άλλες περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι? Να πάμε στην Βόρεια Αφρική για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα πολιτιστικής διαχείρισης που εφαρμόζονται. Θα πρέπει να το δούμε. Θα φέρω ένα παράδειγμα επίσης, γιατί μου αρέσει να μιλώ με παραδείγματα. Το εισιτήριο στο Λούβρο κοστίζει 17 ευρώ. Μάλιστα. Σήμερα.
Ο μέσος μισθός στη Γαλλία δεν συγκρίνεται με το μέσο μισθό στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Στο Βρετανικό Μουσείο μπορεί κανείς να επισκεφτεί τις μόνιμες εκθέσεις χωρίς να πληρώνει κάποιο αντίτιμο. Για τις περιοδικές υπάρχει και είναι υψηλό. Στο κόμπλεξ των αρχαιολογικών χώρων της Ρώμης είναι στα 28 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το εισιτήριο. Εδώ έχουμε και την κατάργηση του ενιαίου εισιτηρίου και την υπέρογγη αύξηση των εισιτηρίων και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, ότι τα πέντε μεγάλα και εμβληματικότερα μουσεία της χώρας, τα οποία αποκόπηκαν από την υπηρεσία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην ίδια απόφαση διαβάζουμε ότι θα ακολουθήσουν τη δική τους θυμολογιακή πολιτική. Οφείλω να πω ότι δεν φαντάζομαι ότι τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία έχουν διοριστεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, θα βάλουν τιμή εισιτηρίου η οποία θα είναι χαμηλότερη, όταν η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος προχωράει στους χώρους που διαχειρίζεται σε τέτοια αύξηση. Οπότε και εκεί θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα πέντε μουσεία, ως φαίνεται. Συνολικά θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για το τέρας της ακρίβειας και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, φαίνεται ότι το τέρας της ακρίβειας χτύπησε και τον πολιτισμό. Δεν ξέρω, για να το κλείσουμε αυτό, να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, καταλάβανε και οι τηλεθεατές τα σημεία των ενστάσεων. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αν δεν είχαμε τον ιδιωτικό τομέα να έρχεται πλέον σε αρχαιολογικούς χώρους, αν δεν είχαμε επίσης ανθρώπους να φεύγουν και να μην αντικαθίστανται από την πλευρά των εργαζομένων, αυτό θα ήταν μια ευκαιρία για να ξαναστηθεί με νέο αίμα ο τομέας των αρχαιολογικών χώρων, να γίνουν προσλήψεις. Αυτό θα σας έβρισκε σύμφωνους, εάν συνέβαινε? Η αντιπρόταση ποια είναι από εσάς? Αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό. Ακριβώς όπως τα είπατε είναι. Αυτά ζητάμε εδώ και χρόνια. Έχουμε ένα γυρασμένο προσωπικό, προσλήψεις δεν γίνεται, υπολειτουργούν όλοι οι χώροι, υπάρχουν κλειστά μουσεία λόγω λήψης προσωπικού. Από υλικοτεχνική υποδομή, τα μέσα που μας δίνουν για να κάνουμε τη δουλειά μας στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελάχιστα. Είναι χαρακτηριστικά ότι το καλοκαίρι που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με το συνωστισμό των τουριστών, τα τουρνικέ δεν δουλεύανε λόγω ότι δεν υπήρχε σύμβαση. Δεν μας είχαν δώσει εκτυπωτές για να βγάζουμε εισιτήρια. Πήγε η κυρία Μενδώνη και στα μέσα της περίοδου έκανε τις ζώνες επισκεψιμότητας, ενώ έπρεπε να το έχει κάνει στο τέλος, και δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα, το δημιούργησε η ίδια. Άρα χρειαζόμαστε προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στην αγορά, υπάρχουν τα ΙΕΚ αρχαιοφυλάκων που βγάζουν πλέον ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Χρειάζεται υλικοτεχνική υποδομή και χρειάζεται οργάνωση. Δεν μας δίνει αυτά τα όπλα για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Μάλιστα. Πάω και στον κύριο Λιώνη για να κλείσουμε. Η δική σας η αντιπρόταση από την πλευρά τη δική σας, ποια θα ήταν η ιδανική επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης? Θα σας έβρισκε σύμφωνο? Όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δει κανείς σοβαρά είναι το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Έχουμε φύγει πια από τον αστερισμό εκείνο, ξέρετε, όπου συζητούσαμε για το τεμπέλικο και αργό δημόσιο, και έχουμε μπει στην ουσιαστική συζήτηση που έχει να κάνει με τη δραματική υποστελέχωση. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και όταν μιλάμε για την είσοδο των νέων τεχνολογιών, που πια δεν είναι τόσο νέες τεχνολογίες, έτσι δεν είναι? Είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βρεθούν οι έξυπνες λύσεις που υπάρχουν, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως στη συζήτησή μας, καλές πρακτικές υπάρχουν στο εξωτερικό. Δεν σημαίνει το ότι ό,τι βλέπουμε σε χώρες εκτός της δικής μας αυτοτελώς είναι και καλή πρακτική. Υπάρχουν και πρακτικές οι οποίες δεν ταιριάζουν στο ελληνικό μοντέλο, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Σε αυτήν την κατάσταση λοιπόν είναι το ζήτημα του προσωπικού, είναι οι νέες τεχνολογίες τις οποίες πρέπει να εκπαιδευτούν
και να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και των συναδέλφων που εργάζονται, αλλά και στις νέες γενιές που θα έρθουν. Και σίγουρα αυτό το οποίο λείπει και είναι σημαντικό και μας το έχουν πει και διεθνείς οργανισμοί όπως η UNESCO, ειδικά για το ζήτημα της Ακρόπολης, είναι το πολύ αναμενόμενο στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του χώρου. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε για τον εμβληματικότερο αρχαιολογικό χώρο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Λιώνη, να ευχαριστήσω και τον κύριο Τσιντώνη.